Σήμερα αποχαιρετούμε ένα σπουδαίο αγωνιστή της ελευθερίας. Ένα πρωτεργάτη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και έναν άνθρωπο αγαπητό σε όλους μας, το Λάζαρο Κυρίτσι. Είναι δύσκολο και επώδυνο να μιλήσω για το Λάζαρο, γιατί τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν αυθεντικά τα συναισθήματα που νιώθω, αλλά και όλοι όσοι τον γνώρισαν. Ο Λάζαρος ήταν γεννημένος μαχητής. Σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε στο ΝΕΑΜ και στο ΕΛΑΣ εξορίστηκε στη Μακρόνισο για τα πιστεύω του, ενώ ακόμα και όταν πέρασαν τα χρόνια, συνέχισε να αγωνίζεται ω αντιπρόεδρο τη Πανελλήνιας Ένωση Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονίσου και ενεργό μέλο τη Πανελλήνιας Ένωση Αγωνιστών Εθνική Αντίσταση. Ο Λάζαρο πορεύτηκε με συνέπεια και με τιμιότητα. Ήταν σπάνιος άνθρωπος, πάντα συνεπής στις αξίες και στα ιδανικά του. Άνθρωπος της προσφοράς, με αγάπη για τον τόπο του. Διετέλεσε δημοτικό σύμβουλο και αντιδήμαρχο ζωγράφου, αρχηγό τη παράταξή του και συνέχισε από αυτό το μετερίζει να δίνει μάχε για τον τόπο του. Για τον Λάζαρο Κυρίτσι, είχα ακούσει πολλά πριν συναντηθούμε. Όταν τελικά είχα την τιμή και τη χαρά να τον γνωρίσω και να μιλήσω μαζί του, κατάλαβα ότι όσα είχα ακούσει για το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του ήταν πέρα για πέρα αληθινά. Με συμβούλευε με γνώμονα το καλό τη πόλη. Παραμερίζοντα τι πολιτικέ του πεπιθήσει και μου έδινε πάντα μεγάλη χαρά η κουβέντα μαζί του. Τον άκουγα με σεβασμό και προσοχή, και είναι γεγονό ότι αναπτύξαμε μια εξαιρετική σχέση, πέρα και πάνω από κομματικέ διαφορέ. Λάζαρε, όλοι μα αισθανόμαστε τυχεροί που σε γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί σου με όποιον τρόπο. Σε αποχαιρετούμε με πόνο ψυχή και σε ευχαριστούμε για του αγώνε που έδωσε για ένα καλύτερο αύριο για την κοινωνία μα, για τα παιδιά μα. Ο σεβασμό, η βαθιά εκτίμηση και η αγάπη όλων μα θα σε συνοδεύουν για πάντα. Καλό ταξίδι, Λάζαρε, α είναι ελαφρύ το χώμα τη πατρίδα μα που σε σκεπάζει.